Για το σημερινό παιχνίδι είμαι στεναχωρημένος, όπως και οι παίχτες μου κάτω στα αποδυτήρια. Στεναχωρήσαμε και τον κόσμο μας. Νομίζω ότι βάσει της απόδοσης και της εμφάνισης που είχαμε, που κάναμε μάλλον, δεν μας άξιζε αυτό το αποτέλεσμα. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κυριαρχήσαμε και κινδυνεύσαμε κυρίως από στημένες φάσεις ή σχεδόν μόνο από στημένες φάσεις. Το ποδόσφαιρο όμως έτσι είναι. Έχει χαρές, έχει και δύσκολες στιγμές, άτυχες στιγμές. Όσον αφορά τη διαδικασία του play-off, η ομάδα μου απέδειξε ότι δεν είχαμε το ρόλο του κομπάρσου. Τα παιδιά απέδειξαν την αξία τους απέναντι στους πιο δυνατούς αντιπάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Απέδειξαν ότι μπορούν να είναι πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι η βαθμολογική μας συγκομιδή μας αδικεί βάσει της απόδοσης που είχαμε σε αρκετά παιχνίδια. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Το μεγαλύτερο κέρδος για μας από τα play-off είναι οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι νεαροί κυρίως ποδοσφαιριστές που έχουμε, αλλά και τα πιο έμπειρα παιδιά που κατάφεραν να αποδείξουν και στον κόσμο και σε αυτούς τους τι μπορούν να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το κλείσιμο αυτής της χρονιάς, πραγματικά ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά, τόσο σε διάρκεια, όσο σε παιχνίδια για εμάς. Πολύ γεμάτη χρονιά σε συγκινήσεις, σε συναισθήματα, σε χαρές, η οποία τελειώνει σήμερα. Η ομάδα μας απέδειξε όλο τον χρόνο ότι απέδωσε καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο, βγάζοντας μεγάλη ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μυαλό. Όσον αφορά εμένα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που μου έδωσε φέτος τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κοτσάρω αυτή την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου, τους οποίους τους λατρεύω και το ξέρουν. Και βέβαια, τι να πω για τον κόσμο μας. Νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου για αυτή την ομάδα δεν έχει όρια. Αλλά και αυτοί ξέρουν ότι και η αγάπη δική μας προς αυτούς δεν έχει ταβάνι. Πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να είμαι λίγο λυπημένος, αλλά αύριο θα είμαι πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που πετύχαμε φέτος εδώ στην ομάδα. Και όχι τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο για τη διαδρομή που τα πετύχαμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η διαδρομή θα συνεχίσει με τον Καρδιάνα. Σας είδαμε που πήγατε στον κόσμο, δεν ξέρω τη καρδιά σας. Μας αφήσατε έτσι μια αίσθηση ότι μάλλον δεν έχει τέλος. Πραγματικά, υποκλίνομαι στον κόσμο του ΠΑΣ, γιατί όχι μόνο για την αγάπη που μου έδειξε,
την αγάπη που μου έδωσε, αλλά και για τον τρόπο που μου την έδειξε και μου τη δείχνει. Όσον αφορά εάν θα συνεχίσουμε μαζί με την ομάδα και με τον πρόεδρο και με τα παιδιά εδώ να πορευόμαστε, εχθές θα σας ενημερώσω ότι κάναμε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο, εχθές αργά το βράδυ. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Ο πρόεδρος μου έκανε μία πρόταση. Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή προσέγγιση και από μένα και από τον πρόεδρο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχετε καταλάβει όλο αυτό το διάστημα. Έδειξα με τη στάση μου πως θέλω να παραμείνω στην ομάδα. Όλα θα τελειώσουν θετικά ή αρνητικά την Τρίτη το βράδυ ή το αργότερο την Τετάρτη. Η ομάδα πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Σέβομαι όμως την απόφαση του Προέδρου και για τους λόγους του που το έκανε αυτό να μου κάνει την πρόταση τώρα. Έχουν στενέψει όμως πολύ τα χρονικά περιθώρια. Πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, πιστεύω, κάποιες ανανεώσεις, κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Οπότε εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω κακό στην ομάδα μου. Θα κάνουμε ένα τελευταίο ραντεβού με τον πρόεδρο την Τρίτη. Και εκεί θα είναι και το οριστικό. Είτε θετική κατάληξη θα έχει, είτε αρνητική. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι θεωρείτε ότι αντικείθηκε η ομάδα σας στις προηγούμενες, θεωρείτε ότι η κατάταξη κατονομική ήταν αποτέλεσμα από όρια τύχης ή τελικά πέτυχε που βγήκε πρώτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν λέω ότι ήταν αποτέλεσμα τύχης. Αλλά σίγουρα πάντα κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι μέσα σε αυτούς τους παράγοντες είναι και η τύχη, καθορίζουν κάποια αποτελέσματα. Να σας πω ότι κάναμε αλλαγή στο 91 πρώτη φορά, γιατί δεν θα μπορούσα να δεχτώ άλλο ένα τέρμα στα τελευταία λεπτά. Υπάρχει ανακούφιση στην ομάδα που πέτυχε τελικά το στόχο μέσα από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι μεγάλη υπόθεση να βρίσκεσαι στα προκριματικά του Champions League. Δίνει όραμα και πρεστής στην ομάδα. Αλλά όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας, να έχουμε καθαρό μυαλό και να οργανώσουμε έτσι όπως πρέπει και καλύτερα την ομάδα μας. Σίγουρα δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πανηγυρίσει όταν θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά ο στόχος, το Champions League, είναι η τρίτη φορά που θα βρισκόμαστε εκεί. Δίνει πολλές ελπίδες και όραμα σε όλους μας και στον κόσμο για αυτά που έρχονται. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ήταν δύσκολη περίοδο. Ό,τι είπα και στους παίκτες το πρώτο μου παιχνίδι που κερδίσαμε, τους είπα ότι εγώ για να είμαι εκεί, για να βρίσκομαι εκεί, αισθάνομαι ικανός. Αλλιώς δεν θα το έκανα. Τώρα, την Ελλάδα την ξέρω, αυτή είναι η κριτική. Στα δύο πρώτα παιχνίδια ήμουν ο άπειρος που δεν μπορούσα. Μετά ήμουν ο ικανός, ο οποίος έχει μέλλον. Με τον Ατρόμητο ξανά αυτός που δεν μπορεί. Σήμερα δεν ξέρω, εντάξει. Ποιος είμαι? Αυτή είναι η κριτική στην Ελλάδα. Πρέπει να τη δεχτούμε. Αν κάνω μια σούμα το λεξαρχικό, αν κάτι υπάρχει το οποίο σε τελειώνει, το γεγονός ότι πρώτη φάνη το ΠΑΟΚ πήγαινε σε όλα τα μάτια, γιατί κάποιες φορές να πήγε υπερβολικά ρίσκα, να μην ελέγχει το ρυθμό στο προηγούμενο παιχνίδι. Εάν με αυτόν τον τρόπο, με τις πολλές δοκιμές που κάνατε, που ψάχνουμε μέσα στα παιχνίδια, θέλατε να δείξετε ότι τελικά αυτό το υλικό είχε δυνατότητες, ότι όντως ο ΠΑΟΚ δεν ήταν η ομάδα με χειρότερο υλικό από ο αντιπάλος του και ότι ουσιαστικά απλά δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει μέχρι τα play-off. Ναι, πριν ξεκινήσουν τα play-off,
Σας το ξανά είπα, νομίζω και εσάς, είχα πει στους παίκτες ότι θα χρειαστούν όλοι και πιστεύω σε όλους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις 6 παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη με συνέχεια με την ίδια ενδεκάδα. Νομίζω στεκόμασταν πολύ στα αποτελέσματα και εσείς και ο κόσμος. Ας δούμε ότι στον Ατρόμητο χάσαμε ένα γκολ στο 90, στο δεύτερο μήχρονο, χωρίς να είμαστε κατώτεροι. Με τα Γιάννα δεν ήμασταν κατώτεροι στην Τούμπα, πάλι χάσαμε στο 90. Και προχθές με τον Ατρόμητο, ακόμα και αν είχε αυτός δοκάρια, είχαμε κι εμείς πολλές ευκαιρίες και χάσαμε πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ένα παιχνίδι να έλεγε 2-3 λεπτά πριν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε τελειώσει ήδη. Όμως, μάθαμε από τα λάθη μας και σήμερα φτύσαμε αίμα για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, οι παίκτες προσπάθησαν πάρα πολύ. Και εκεί που δεν βάζαμε γκολ αποστημένα με τίποτα, βάλαμε 2 γκολ αποστημένα. Γι' αυτό νομίζω όλα αυτά γίνανε για να μας δικαιώσει στο τέλος. Άρα έχει το καλύτερο ελληνικό πάγο. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι έχει τους καλύτερους παίκτες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, όλες οι ομάδες θέλουν ενίσχυση. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Δώστε μας μια εξήγηση για το σημερινό παιχνίδι. Δύο τόσο διαφορετικά ημίχρονα και τακτικά και ποδοσφαιρικά και ψυχολογικά. Η διάθεση των παιχνιδιών σας βέβαια ήταν πολύ πολύ διαφορετική, πολύ θετική. Πώς είναι δυνατόν, με την πλάτη του τύπου πάλι. Δεν υπάρχει εξήγηση στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει. Κατηγορηθήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι ότι εμείς πήγαμε για την νίκη. Ενώ οι εντολές που δώσαμε ήταν ίσα-ίσα για να μείνουμε πίσω. Και οι παίκτες κάναν το αντίθετο. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Πραγματικά ήταν πολύ άσχημο το πρώτο μήχρονο. Πάρα πολύ άσχημο. Αν και δεν ξέρω οι αποφάσεις αυτές, αν ήταν πέναλτι, δεν γνωρίζω. Πρέπει να το δω. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Βοήθησαν και αλλαγές και οι δύο. Και ο Κίτσιου και ο Σαλμπικίδης. Και ήρθε έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι. Τους είπατε κάτι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο? Πάντα οι προπονητές κάτι λένε. Άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει. Αυτοί που καθορίζουν τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα είναι οι ποδοσφαιριστές. Το πιστεύω ακράδαντα από τη μέρα που ήμουν παίκτης. Κύριε Γεωργιάδη, την προδομιοκρατή θέση μετά από τόσα κύματα που πέρασε και τελικά την κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, πού την αφιερώνετε? Δεν θέλω να πανηγυρίζω. Την αφιερώνω στην οικογένειά μου που πέρασε δύσκολα όλο αυτό το διάστημα. Ελπίζω στο... ο ιδιοκτήτης να πήρε και αυτός χαρά επιτέλους και να δει και αυτός πιο ψύχρεμα και καθαρά τα πράγματα, ώστε τα καλύτερα είναι μπροστά μας, να έρθουν καλύτερα χρόνια στον ΠΑΟΚ.